Καθημερινά λόγια του Θεού. Κάθε στάδιο του έργου που πραγματοποιεί ο Θεός έχει τη δική του πρακτική σημασία. Εκείνον τον καιρό, όταν ήρθε ο Ιησούς ήταν άντρας, αλλά αυτή τη φορά είναι γυναίκα. Από αυτό μπορείς να καταλάβεις ότι ο Θεός δημιούργησε τόσο τον άντρα όσο και τη γυναίκα για χάρη του έργου του. Και για εκείνον δεν υπάρχει καμία διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλλα. Όταν έρχεται το πνεύμα του, μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή της σάρκας επιθυμεί. Και εκείνη η σάρκα μπορεί να τον εκπροσωπεί. Είτε είναι άντρας, είτε γυναίκα, μπορεί να εκπροσωπεί τον Θεό εφόσον είναι η ενσάρκωσή του. Αν ο Ιησούς είχε εμφανιστεί ως γυναίκα κατά την έλευσή του, με άλλα λόγια, αν είχε συλληφθεί ένα κορίτσι και όχι ένα αγόρι από το Άγιο Πνεύμα, εκείνο το στάδιο του έργου θα ολοκληρωνόταν έτσι κι αλλιώς. Αν συνέβαινε αυτό, τότε το σημερινό στάδιο του έργου θα έπρεπε να το ολοκληρώσει αντιστρόφως ένας άντρας. Όμως το έργο θα ολοκληρωνόταν έτσι κι αλλιώς. Το έργο που γίνεται σε κάθε στάδιο είναι εξίσου σημαντικό. Κανένα στάδιο του έργου δεν επαναλαμβάνεται και ποτέ τα στάδια δεν έρχονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Εκείνον τον καιρό, ο Ιησούς που πραγματοποιούσε το έργο του αποκαλούνταν ο Υιός ο Μονογενής και Υιός εννοεί φύλο αρσενικό. Τότε, γιατί ο Υιός ο Μονογενής δεν αναφέρεται σε αυτό το στάδιο? Αυτό συμβαίνει επειδή οι απαιτήσεις του έργου επέβαλαν την αλλαγή σε φύλο διαφορετικό από αυτό του Ιησού. Ο Θεός δεν διακρίνει φύλλα. Εκείνος πραγματοποιεί το έργο του όπως εκείνος επιθυμεί και δεν υπόκειται σε περιορισμούς, αλλά είναι ιδιαιτέρως ελεύθερος. Ωστόσο, κάθε στάδιο του έργου έχει τη δική του πρακτική σημασία. Ο Θεός ενσαρκώθηκε δύο φορές και εξυπακούεται ότι η ενσάρκωσή του κατά τις έσχατες ημέρες θα είναι η τελευταία. Έχει έρθει για να αποκαλύψει όλες τις πράξεις του. Αν σε αυτό το στάδιο δεν ενσαρκωνόταν προκειμένου να κάνει ο ίδιος προσωπικά έργο και να γίνει μάρτυράς του ο άνθρωπος θα παρέμενε για πάντα προσκολλημένος στην αντίληψη ότι ο Θεός είναι μόνο άντρας, όχι γυναίκα. Πριν από αυτό, όλοι οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο Θεός μπορούσε να είναι μόνο άντρας και ότι μία γυναίκα δεν θα μπορούσε να αποκαλείται Θεός, επειδή όλοι οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι ο άντρας είχε εξουσία επί της γυναίκας. Πίστευαν ότι καμία γυναίκα δεν θα μπορούσε να αναλάβει εξουσία παρά μόνο ο άντρας. Επιπλέον, έλεγαν ακόμα ότι ο άντρας ήταν η κεφαλή της γυναίκας και ότι η γυναίκα πρέπει να υπακούει τον άντρα και ότι δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Κατά το παρελθόν, όταν λεγόταν ότι ο άντρας ήταν η κεφαλή της γυναίκας, αυτό απευθυνόταν στον Αδάμ και την Εύα, οι οποίοι παραπλανήθηκαν από το φίδι, και όχι στον άντρα και στη γυναίκα, όπως αυτοί είχαν δημιουργηθεί στις απαρχές από τον Ιεχωβά. Φυσικά, μία γυναίκα πρέπει να υπακούει και να αγαπάει τον άντρα της, ακριβώς όπως ο άντρας πρέπει να μάθει να συντηρεί και να στηρίζει την οικογένειά του. Αυτοί είναι οι νόμοι και τα διατάγματα που έχει εκδώσει ο Ιεχωβά, τα οποία πρέπει να τηρούν οι άνθρωποι καθ' όλη τη ζωή τους στη γη.
Ο Ιεχωβά είπε στη γυναίκα, «Τον άνδρα σου θέλει είστε η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Μίλησε έτσι, ούτως ώστε οι άνθρωποι, δηλαδή και ο άντρας και η γυναίκα, να μπορούν να ζουν κανονικές ζωές υπό το κράτος του Ιεχωβά και ούτως ώστε οι ζωές των ανθρώπων να μπορούν να έχουν μία δομή και να μην ξεφεύγουν από την εφταξία τους. Συνεπώς, ο Ιεχωβά έθεσε κατάλληλους κανόνες για το πώς πρέπει να ενεργούν ο άντρας και η γυναίκα. Όμως αυτό αφορούσε αποκλειστικά όλα τα δημιουργημένα έμβια όντα στη γη και δεν είχε καμία σχέση με την ενσάρκωση του Θεού. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να είναι το ίδιο με τη δημιουργία του? Τα λόγια του απευθύνονταν μόνο στην ανθρωπότητα που εκείνος δημιούργησε. Σκοπός του ήταν η ανθρωπότητα να ζει μια κανονική ζωή, σύμφωνα με τους κανόνες που εκείνος θέσπισε για τον άντρα και τη γυναίκα. Στις απαρχές, όταν ο Ιεχωβά δημιούργησε την ανθρωπότητα, δημιούργησε δύο είδη ανθρώπινων όντων, τους άντρες και τις γυναίκες. Έτσι, και η ενσάρκωσή του διαφοροποιούνταν, είτε σε μορφή άντρα, είτε σε μορφή γυναίκας. Δεν αποφάσισε για το έργο του βάσει των λόγων που είπε στον Αδάμ και την Εύα. Οι δύο ενσαρκώσεις του καθορίστηκαν εξ ολοκλήρου από τη λογική του, τον καιρό που πρωτοδημιούργησε τους ανθρώπους. Δηλαδή, ολοκλήρωσε το έργο των δύο ενσαρκώσεών του με βάση τον άντρα και τη γυναίκα πριν εκείνοι διαφθαρούν. Αν οι άνθρωποι έπαιρναν τα λόγια που είπε ο Ιεχωβά στον Αδάμ και την Εύα, οι οποίοι παραπλανήθηκαν από το φίδι και τα εφάρμοζαν στο έργο της ενσάρκωσης του Θεού, δεν θα έπρεπε και ο Ιησούς να αγαπάει τη σύζυγο καθώς όφιλε? Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός δεν θα εξακολουθούσε να είναι Θεός? Σε αυτή την περίπτωση, θα είχε ακόμα εκείνος την ικανότητα να ολοκληρώσει το έργο του? Αν αποτελεί λάθος η γυναικεία ενσάρκωση του Θεού, τότε δεν θα ήταν επίσης ένα τεραστίων διαστάσεων λάθος η δημιουργία της γυναίκας από το Θεό? Αν ο άνθρωπος εξακολουθεί να πιστεύει ότι θα ήταν λάθος για το Θεό να ενσαρκωθεί ως γυναίκα, τότε και ο Ιησούς, ο οποίος δεν παντρεύτηκε και συνεπώς δεν μπορούσε να αγαπήσει τη γυναίκα του, δεν θα έκανε και εκείνος τόσο λάθος όσο και η σημερινή ενσάρκωση? Από τη στιγμή που χρησιμοποιείς τα λόγια που είπε ο Ιεχωβά στην Εύα, προκειμένου να αξιολογήσεις την αλήθεια της σημερινής ενσάρκωσης του Θεού, θα πρέπει συνεπώς να χρησιμοποιήσεις και τα λόγια του Ιεχωβά προς τον Αδάμ, προκειμένου να αξιολογήσεις τον Κύριο Ιησού, ο οποίος ενσαρκώθηκε την εποχή της χάριτος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτά τα δύο? Από τη στιγμή που αξιολογείς τον Κύριο Ιησού σύμφωνα με τον άντρα που δεν είχε παραπλανηθεί από το φίδι, δεν θα πρέπει συνεπώς να κρίνεις την αλήθεια της σημερινής ενσάρκωσης σύμφωνα με τη γυναίκα η οποία είχε παραπλανηθεί από το φίδι. Αυτό θα ήταν άδικο. Αν έκρινες με αυτόν τον τρόπο, θα αποδείκνυε ότι έχεις απολέσει κάθε λογική. Όταν ο Ιεχωβά ενσαρκώθηκε δύο φορές, το φύλο της ενσάρκωσής του σχετιζόταν με τον άντρα και τη γυναίκα που δεν είχαν παραπλανηθεί από το φίδι. Ενσαρκώθηκε δύο φορές σύμφωνα με τον άντρα και τη γυναίκα που δεν είχαν παραπλανηθεί από το φίδι. Μη θεωρείς ότι η αρσενική υπόσταση του Ιησού ήταν η ίδια με αυτή του Αδάμ, ο οποίος παραπλανήθηκε από το φίδι. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους ο ένας με τον άλλον. Είναι δύο άντρες με εντελώς διαφορετική φύση. Σίγουρα δεν μπορεί η αρσενική υπόσταση του Ιησού
να αποδεικνύει ότι εκείνος είναι μόνο η κεφαλή όλων των γυναικών, αλλά όχι όλων των αντρών. Δεν είναι εκείνος ο βασιλέας όλων των Ιουδαίων, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών? Είναι ο ίδιος ο Θεός. Και δεν είναι μόνο η κεφαλή της γυναίκας, αλλά και η κεφαλή του άντρα. Είναι ο Κύριος όλων των πλασμάτων και η κεφαλή όλων των πλασμάτων. Πώς μπορείς εσύ να καθορίσεις ότι η αρσενική υπόσταση του Ιησού είναι το σύμβολο της κεφαλής της γυναίκας? Αυτό δεν θα αποτελούσε βλασφημία? Ο Ιησούς είναι ένας άντρας που δεν έχει διαφθαρεί. Είναι Θεός. Είναι Χριστός. Είναι ο Κύριος. Πώς θα μπορούσε εκείνος να είναι ένας άντρας σαν τον Αδάμ, ο οποίος ήταν διαφθαρμένος? Ο Ιησούς αποτελεί την ενσάρκωση του Αγιωτάτου Πνεύματος του Θεού. Πώς θα μπορούσες να πεις ότι είναι ένας Θεός που κατέχει την αρσενική υπόσταση του Αδάμ? Σε αυτή την περίπτωση, όλο το έργο του Θεού δεν θα ήταν λανθασμένο? Θα μπορούσε ο Ιεχωβά να ενσωματώσει στον Ιησού την αρσενική υπόσταση του Αδάμ, ο οποίος είχε παραπλανηθεί? Η ενσάρκωσή του σήμερα δεν αποτελεί άλλη μία εκδήλωση του έργου της ενσάρκωσης του Θεού, η οποία έχει διαφορετικό φύλο από τον Ιησού, αλλά έχει την ίδια φύση με εκείνον? Τολμάς ακόμα να λες ότι η ενσάρκωση του Θεού δεν θα μπορούσε να είναι γυναίκα, επειδή η γυναίκα ήταν η πρώτη που παραπλανήθηκε από το φίδι? Τολμάς ακόμα να λες ότι, εφόσον η γυναίκα είναι η πιο ακάθαρτη και η πηγή της διαφθοράς των ανθρώπων, ο Θεός δεν θα ήταν δυνατόν να ενσαρκωθεί ως γυναίκα? Τολμάς να επιμένεις και να λες ότι η γυναίκα πρέπει να υπακούει πάντοτε τον άντρα και να μην αποτελεί φανέρωση του Θεού ή να μην τον εκπροσωπεί απευθείας? Δεν κατανοούσες στο παρελθόν, αλλά μπορείς να συνεχίζεις και να βλασφημάς το έργο του Θεού και ειδικά την ενσάρκωση του Θεού? Αν δεν μπορείς να το δεις με πλήρη διάβγεια, καλύτερα να προσέχεις τι λες, ώστε να μην αποκαλύπτεται η ανοησία και η άγνοιά σου και να μην εκτίθεται η ασχήμια σου. Μην νομίζεις ότι καταλαβαίνεις τα πάντα. Σου λέω ότι όλα όσα έχεις δει και βιώσει δεν επαρκούν για να καταλάβεις ούτε το ένα χιλιοστό από το σχέδιο της διαχείρισής μου. Τότε, γιατί ενεργείς τόσο υπεροπτικά? Το λιγοστό σου ταλέντο και η ελάχιστη γνώση σου δεν επαρκούν για να τα χρησιμοποιήσει ο Ιησούς ακόμα και για ένα δευτερόλεπτο στο έργο του? Πόση εμπειρία έχεις στην πραγματικότητα? Όλα όσα έχεις δει και έχεις ακούσει σε ολόκληρη τη ζωή σου, μαζί με όλα όσα έχεις φανταστεί, είναι λιγότερα από το έργο που πραγματοποιώ εγώ μέσα σε μία στιγμή. Καλά θα κάνεις να μην είσαι σχολαστικός και να μην ψάχνεις για σφάλματα. Ασχέτως του πόση αλαζονία επιδεικνύεις, δεν είσαι παρά ένα πλάσμα πιο ασήμαντο και από ένα μυρμήγκι. Όλα όσα έχεις μέσα στην κοιλιά σου είναι λιγότερα από αυτά που έχει ένα μυρμήγκι. Μην νομίζεις ότι επειδή απέκτησες κάποια εμπειρία και αρχαιότητα, αυτό σου δίνει το δικαίωμα να χειρονομείς ασημάζευτα και να λες μεγάλα λόγια. Μήπως η εμπειρία και η αρχαιότητά σου δεν είναι προϊόντα των λόγων που έχω εκφέρει? Νομίζεις ότι τα εξαγόρασες με τη δουλειά και τον μόχθο σου? Σήμερα βλέπεις ότι έχω ενσαρκωθεί και από αυτό και μόνο το γεγονός έχεις γεμίσει με τόσο πλούσιες ιδέες και από αυτές έχεις σταχυολογήσει
άπειρες αντιλήψεις. Αν δεν είχα ενσαρκωθεί, ακόμα κι αν εσύ ήσουν πρικισμένος με θαυμαστά ταλέντα, δεν θα μπορούσες να έχεις τόσες ιδέες. Από αυτές τις ιδέες δεν προέρχονται οι αντιλήψεις σου. Αν ο Ιησούς δεν είχε ενσαρκωθεί εκείνη την πρώτη φορά, θα μπορούσες να γνωρίζεις για την ενσάρκωση. Δεν είναι λόγω της γνώσης της πρώτης ενσάρκωσης που έχετε τώρα την αφθάδεια να προσπαθείτε να κρίνετε την δεύτερη ενσάρκωση? Γιατί, αντί να είσαι ένας υπάκουος ακόλουθος, την καθιστάς αντικείμενο μελέτης? Όταν θα έχεις εισέλθει σε αυτό το ρεύμα και θα παρουσιαστείς ενώπιον του ενσαρκωμένου Θεού, θα σου επιτρέψει εκείνος να κάνεις μια τέτοια μελέτη? Μπορείς, αν θέλεις, να μελετάς τα χρονικά της οικογένειάς σου, αλλά αν προσπαθήσεις να μελετήσεις τα οικογενειακά χρονικά του Θεού, θα σε άφηνε ο Θεός του σήμερα να διεξαγάγεις μια τέτοια μελέτη? Δεν είσαι τυφλός. Δεν καθιστάς ο ίδιος τον εαυτό σου αξιοκαταφρόνητο.